Κάνω αυτή μια συνέντευξη που αφορά το άτομο μου προς την ομάδα. Να ξεχωρίσουμε μερικά πράγματα, γιατί εδώ πέρα αυτά που ακούω από 2, 3, 4, 20 χρόνια πριν το ποδόσφαιρο δεν το έχω ξανακούσει ποτέ στη ζωή μου. Και σε όσο μάθησα που πάει και πώς λειτουργούν οι ομάδες. Θα περί παιχτών δικό μου να ξεκαθαρίσω αυτό το θέμα, γιατί έχω κουραστεί. Όταν λέμε τα περιθώρια δικό μου ότι παίζουν άτομα δικά μου αισθητικά, θα πω ότι παίρνω μίζες, παιχτών. Μιλάμε αυτά, δεν υπάρχουν σε καμία λέξη. Και θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι. Αν υπάρχει παίχτης που τον έχω πάρει ένα ευρώ, όχι ένα ευρώ, 50 λεπτά, φεύγω επί τόπου τώρα την ομάδα. Όταν λέμε τώρα, επί τόπου φεύγω την ομάδα. Αν έχω πάρει 50 λεπτά από ένα παίχτη, 25 είμαστε 26, βάζω και εμένα μέσα. Αν έχω πάρει 50 λεπτά, φεύγω τώρα μόλις. Και δεν μοιάζει. Δεν έχω ανάγκη ούτε ζώο τον Περσό. Ήθελα να βοηθήσω τον Περσό. Εγώ αυτή τη σημαία. Όσο για τον καταρτισμό, τι κάνω. Λένε ότι βάζω εγώ τον τάδε, βάζω τον τάδε. Και έχουμε και ακούμε μερικού και μου λένε Σκιάτσιο, μην του ακού. 20 χρόνια στον ποδόσφαιρο Σαρμενά δεν έχουν κάνει τίποτα. Και λέω τώρα, αυτοί που είναι όλοι που τα ξέρουν, γιατί δεν έχουν στον Περσό να βοηθήσουν. Α έρθουν, ναι. Α πάρουν μέρο τη διοίκηση. Και λέω εγώ, αν μπορούν να βοηθήσουν. Εδώ, του βγαλώ. Και αν θέλουν να βγουν σε τηλεοπτικό debate, βγαίνω, δεν έχω πρόβλημα. Όπα, face to face, από πίσω, για λόγια, πολύ. Ποιο παίχτη έχουν δώσει τα ρεβενά εδώ για 20 χρόνια. Μόνο εγώ παίζω μπάλα. Και λέω, μόνο εγώ παίζω μπάλα, όχι να πάει γάμα νικιά παίχτη μια χρονιά, δύο και μετά ξαναγυρίσει στα ρεβενά ή στο Σιρήνη ή στην Καλλιράκη. Λέμε για διάρκεια παιχτών. Και λέω τώρα, ποιο μπορεί να βοηθήσει να πουλήσει ένα παίχτη το Περσό. Εγώ πρώτο κάνω όμως. Πρώτο κάνω τυφλά. Όπου θέλω να το κάνω αυτό. Εγώ δουλεύω σαν μάνατζερ, έχω ένα χρόνο, έχω τρεις παίχτες αθλητικής, μπορεί να έχω 15 στη Β, στη Γ και έχω και 5 πιτσιρίκια K17. Είτε για πανιών είτε για απολυθινών. Αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει τόσο πολύ, θέλω να βοηθήσω τον Περσό. Τον προκαλώ όποιος νομίζει ότι μπορεί να βοηθήσει τον Περσό, εδώ να. Ας έρθει να βοηθήσει. Έχουμε το καλοκαίρι εδώ, μου λέει ο πρόεδρος, θέλω να μου βοηθήσει. Ωραία εδώ. Πες μου τι θέλεις. Λέει, εκτός που θέλω να παίξει μπάλα, να παίξει τον Περσό, θέλω να μου βοηθήσω να πάρουμε κάποιους παίχτες. Ωραία. Τι παίχτες να πάρουμε από τον Παλαιοδήμο. Γιατί οι σχέσεις του δεν είναι καλές, έχω μάθει. Κακός. Για μένα ο Παλαιοδήμος είναι νούμερο ένα σε μένα. Γιατί βάζει παίχτες τα παιδιά, πώς το κάνουμε. Όπως και τα άλλα παιδιά, του Πατώλου δεν βάλει παίχτες και του Σερήν και Καλλιράκη. Κοιτάξτε, για να μην ξεχάσω κάποιον. Για μένα αυτή είναι άξιοι που κάνουν αυτό το πράγμα. Που τρέχουν μόνοι τους. Να κουρέψουν γήπεδα, να ποτίσουν, να πάρουν λεφτά. Αυτά που βάζουν. Και εδώ πέρα δεν έχουν κανένα σχέση. Δηλαδή αυτό δεν το έχω δει σε άλλη πόλη. Δεν τα έχω δει αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ πέρα. Όλοι ξέρουν είναι. Γιατί έφυγε εκείνο, γιατί να έρθει ο. Και δεν είναι αυτό. Που με τρελαίνουν. Βγαίνει ο Λεβινιώτη, παίρνει ο Λεβινιώτη και κάνουν παράπονα μεταξύ του. Αυτά δεν γίνονται. Τι να. Έχω, δηλαδή, έχω πάθει σόκλο. Καμέρα, τι κάθομαι και ασχολούμαι εγώ να βοηθήσω. Θα φύγω να πάω να κάνω στο δουλειά μου. Δεν υπάρχει λόγο, δηλαδή. Και να πάμε στα λεπτά θα λέω. Με λέει ο πρόεδρο, ένα προπονητή να προτείνει. Του λέω εγώ, προπονητή είναι φίλοι μου 15. Και έχω καλή σχέση. Όταν έχω καλή σχέση, μπορεί να πάω και αυτό σπίτι του. Και του λέω εγώ, θα πάρω στον Γιουργιάδη, γιατί με τον μυαλό που θέλει να δουλέψει στην Ταρσιρίκια, γιατί έχει ένα μπάντζετ, σου λέει το μπάντζετ είναι τόσο. Και εγώ θέλω να πω έξω την ξάλα Βρέσκα και έξω αριστερά τον Μόλιγκρον και μπροστά του Στεφάνιδη. Δεν γίνεται όμω να του έχω. Άρα τι κάνουμε, πρόεδρε. Παίρνουμε ό,τι καλό έχει τα νεμένα. Δουλεύουμε να κάνουμε ένα κορμό ομάδα και αν θέλει να βάλει το κύριο σου βαθιά, παίρνει παίξει μετά. Αλλιώ πα εδώ έτσι. Ωραία, ωραία, σκέψη, ωραία. Του λέω εγώ, αν θε πάρει τον Γιουργιάδη. Και παίρνει τον Γιουργιάδη. Από εκεί πέρα, ακούστηκε ότι εγώ έφερα του Αργεντίνου, εγώ έφερα του συντερφών, τον Τάσο, τον. Τον Κιωσέβολο και τον Κιωσέβολο και τον Τάσο, τον συντερφό. Ναι. Και πήραμε τον Πιτσιρικά από την τράμα των έξω αριστερά, γιατί θέλω να φτιάξω μια νεανική ομάδα. Έλεγε η διοίκηση ότι δεν μπορούν να του πάρουν του παίχτε από τον Ιγκουντούν Παλαιοδήμου. Γιατί λέει για τον Τόρο. Άρμα, είναι καλό για την πόλη.
Λένε παιδιά, εντάξει, να του πάρω εγώ. Και έτσι ήρθαν στην ομάδα, με αγώνα, γιατί πήγαν μέσα στην μάνα του, τον πατέρα του και του δύο. Γιατί ο άλλο με έλεγε, αχ, λίγο το σχολείο, λίγο αυτά. Όλα μπορεί να σε διασχολώ, άμα θέλει να παίξει πάρα πολύ. Ωραία, και έτσι ήρθαν αυτοί οι παίκτες εδώ. Και όλοι τώρα οι δήμονε των Βρεμενών, όλοι, όταν λέμε αυτοί οι 4, 5, 2, δεν ξέρω πώ είναι, δεν με ενδιαφέρει κιόλα, ούτε καν με απασχολεί αυτό, γιατί δεν μοιάζει κιόλα. Δεν ζω τον Περσό, το ξαναλέω, δεν ζω τον Περσό. Ζω από άλλα πράγματα. Ζω από άλλα πράγματα γιατί το Δεκέμβριο μπορεί να πάω πέρσι πάνω εγώ. Ζω από αυτό. Δεν ζω από τον Περσό. Που ούτε έχω εγώ. Ζω τον Περσό, ξέρετε, δεν ζω τον Περσό. Να πάω και ο παίκτη είτε το Δεκέμβριο είτε το καλοκαίρι. Παραπάνω να παίξουμε. Να είναι τρεβενά. Αυτό με διαφέρει εμένα. Γιατί 20 χρόνια εδώ πέρα όλοι δεν κάνανε τίποτα. Να μην πω τίποτα. Να πω μετά το σχέση. Έχω ένα σχέση με τον Περσό πολύ καλή. Άρεσε. Και στο μην πέρα. Δεν βάζω ποτέ μια ανάπτυξη. Πώς να πάρω, αφού έχουν άποψη όλοι. Δηλαδή, εγώ είμαι 20 χρόνια στο ποδόσφαιρο, ακόμα μαθαίνω, δεν είπα ποτέ έπαθα, ακόμα μαθαίνω και αυτοί τα ξέρουν όλοι. Πες μου μια μονομία που έχει κάποιο να κάνει κάτι. Ήδη έχω μιλήσει με τον πρέσβη να γίνουμε με τον πρόεδρο του Τουρνάου, που έχω άλλε σχέσει, να γίνουμε αδερφικά σωματεία, έστω να πάρουμε έναν υποπαίχτη, οτιδήποτε, να κάνουμε τρία φιλικά. Ο πρέσβη μου είπε: ό,τι θε. Αρχιτό, ο δικό σου είναι φίλο μου. Είναι πώ να σου πω, όπω έλεγα το γιο μου. Τόσο πολύ είναι φίλο μου. Μπαίνω στο σπίτι μου, θέλω. Και εγώ θέλω να είναι μέσα τόσο. Και έχω πάει και δύο παίξει εκεί. Δηλαδή τι θέλω, δεν θέλω να το καλό σου πολύ, δηλαδή τι θέλω να δει, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε στο άλλο θέμα. Για κάποιε αποχωρήσει που θα γίνει το καλοκαίρι. Για το θέμα του Γκέσου, του Ρόβα και το τέτοιο. Του έδειξα εγώ, πήρα. Είπα διάφορα από πάνω, εντάξει. Ότι έφυγε ο Κέσος, πήραν τον Παπαγώστα. Δηλαδή, καταρχήν, όταν βγαίνει και κάνει έτσι, δεν τιμάει αυτό που κάνει. Δηλαδή, έχει ένα λευκό, έχει ένα λευκό. Τι πάει να πει αυτό, δηλαδή. Δηλαδή, όταν θα φύγω εγώ, θα πάω τον πατέρα μου να αρχίσει να βρίζει του παίκτε. Αυτή είναι η νοοτροπία. Και στην νοοτροπία. Όποιο δεν έχει βγει τα λευκά ποτέ έξω να παίξει μπάλα, αυτή είναι η νοοτροπία. Είμαστε πολύ πίσω σε πολλά αγωνιστικά κομμάτια. Τι είπα το πρώτο που θες. Του λέω κάνε συμβούλιο. Κάνε συμβούλιο, λέω και κάνε και βάλε άγνωστο συμβούλιο. Να παίξουμε. Είμαστε μια κοινωνία εδώ πέρα. Λες α, το μαθαίνει πολύ σε 5 λεπτά. Το γραφείο τύπου πού το δημιούργησα. Ας το πει. Του λέω κάνε κάτι γραφείο τύπου. Δεν μπορώ να μαθαίνω, λέω, οτιδήποτε και δεν υπάρχει γραφείο τύπου. Και πολλά άλλα που έχω πει να κάνει. Εντάξει, σιγά σιγά δεν γίνεται όλα μαζί. Γιατί είμαστε πάρα πολύ πίσω, παιδιά. Πάρα πολύ πίσω. Μιλάω κάθε μέρα με πάρα πολλούς. Όταν λέμε πολλούς, με πολλούς. Είτε με φτωχούς, είτε με πλούσιους. Είτε με προπονητές, αφανικείς. Σήμερα πριν μια μισή ώρα μιλούσα με τον Καρτάλ, τον τεχνικό διευθυντή. Παίζω τέρνα από του του, είπα να πάω να δει το δεξί πάρκο δικό μου. Α, το αρέσει το καλοκαίρι να το πάρει. Αν δεν έχεις γνωριμίες, δεν πας πουθενά. Να βοηθήσουμε ένα παιδί να παίξει παραπάνω. Πώς να βοηθήσουμε. Και δεν σας το κρύβω, περιμένω να κλείσει, να πάει κάτω στο σπίτι του να τρώνε το. Αυτό ποιος το κάνει, αν το κάνω εγώ. Έχω κέρδος. Ναι, αν πας να τρώνε και μετά, θα πας στον πέρα, έχω κέρδος, ναι. Το φαρλαμπίδες. Αν δεν το βοηθήσει, πού να πάει παραπάνω. Πώς να πάει, πώς, πού να πάει. Και άμα πέσει ομάδα, τι γίνεται. Και που θα παίζουν όλα αυτοί, πουθενά. Άρα, δύο πάνω στο Παπαδόπουλο, δύο πάνω στο Σελήνη, δύο στη Δεσκάτη, ένα θα πάει στη Γάμα Εθνική στην Κοζάνη, να είναι περιφράγκο. Πού να πάνε, αν δεν μπορούσε, πού να πάνε. Δηλαδή, πρέπει να μπουν στη λογική όλοι να έρθουν κοντά στην ομάδα. Το αν παίζει ο ξάδερφό μου, αν παίζει ο φίλο μου ή το σόι μου, θα έχει μένα. Όπω μπορεί να παίξει, θα παίξει. Εγώ πάντα θα για να παίξω φανηγή. Δεν πήγα κανένα κανένα χάρη. Και τώρα παλεύω για να δώσω ένα παίχτη. Δεν υπάρχουν χάρη στον κόσμο, παιδιά. Να παίξει ο ξάδερφό μου ή να βοηθήσουμε τον τάδε. Αυτό δεν κάνει. Πώς θα το βοηθήσουμε, αν δεν κάνει. Και αυτό που θέλω είναι να ευχαριστήσουμε όλους τους. Όλα το τοπικό το στοιχείο αυτό που έχει προπονητές, γυμναστές. Το καλό είναι μακάρι να μας δίνουν ένα πρώτο χρόνο. Γιατί βλέπετε το τοπικό μας είναι πολύ χαμηλό. Παρά δεν έχουν παίχτες, δεν είναι τίποτα. Όπως του είπα, τον πρόεδρο πρέπει να δημιουργήσει καμπά 20. Δεν
Δεν γίνεται να μην έχουν καπάει πίσω. Να, έχουμε πάρει τον Πεζερικά που πήγε στο Σιρήνη, να νικό που σα έπαιγε. Ναι, τον Γκράβαλο, γιατί να μην πάρει καπάει πίσω να δείξει. Εντάξει, θέλω οργάνωση. Δηλαδή, όλα τα πράγματα γίνονται σιγά σιγά. Έχουμε έναν άνθρωπο που είναι ο Παρκοκύριο Πατσούρη, σου λέει αυτό δεν θα έχω, αυτά βάζω. Μακάρι ο άνθρωπο να ήταν. Να έχει καρτήσει και να έρθει να μα πάρει τον Στεφανίδη τη Στερφόρ. Και τι, ποιο δεν θέλει τον Στεφανίδη τη Στερφόρ. Έχουμε στην ομάδα 26 άτομα ώστε, οι 18 ερευνητέ, αν δεν κάνω λάθο, πάνω κάτω είναι 18. Έχουμε δύο φοιτητέ 20, έχουμε τον Κοσμίδη ένα ξένο, του δύο δραμενού Κοσέουλ και τον Μεζερικά, τον Αργεντίνο και τον Τάσο Σουντερφόρ. Έχουμε 5 ξένου. Για μένα είναι ντόπιοι για αυτή για μένα. Γιατί είναι ηλικία, η ομάδα έχει μέσα ορολογία 23%. Αντί να πούμε να δουλέψει αυτή η ομάδα και σε δύο χρόνια να κάνει κάτι καλό. Αλλιώς δεν υπάρχει, δηλαδή δύσκολη μέρα. Αν δεν έρθει κοντά, θα είναι μάμα καρβενά. Γιατί άμα αφήνει το ποδόσφαιρο καρβενά, δεν μας ξέρει ούτε μάνα μας τρέφει. Μόνο από αυτό, λένε, α, πάμε στα ρεβενά να παίξουμε. Ή να αφήσουν 5 λεφτά οι ομάδες. 5 ξενοδοχεία. Κέρδισε. Εγώ είμαι αυτό όλα, ξέρετε, δεν έχω θέματα. Γιατί μιλάω αυτά. Με το κύριο Σκαρδιά δεν υπάρχει. Γιατί κοιμάμαι ίσω το βράδυ σου πίτα, ξέρετε, με αυτό. Και όπω σα είπα, ότι αν νομίζετε ότι αυτό, μου το λέτε. Οτιδήποτε.